να μιλήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Πριτούλκα, με καταγωγή από την Ουκρανία. Μάλιστα, τα παιδιά της βρίσκονται στην πόλη Λβίβ. Η κυρία Αλεξάνδρα βρίσκεται πάνω από 20 χρόνια στο Ηράκλειο. Να την καλησπερίσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το Ουκρανικό πόλεμο. Εγώ μένω στο Λβού. Στο Λβού δεν έχουμε στη Δυτική, δεν έχουμε πόλεμο εκεί. Απλά είναι στη Ανατολική μεριά. Γίνεται χαμός. Κυρία Αλεξάνδρα, τα παιδιά σας, εσάς, ναι, είναι κοντά στην πόλη Λβίβ. Είναι δυτικά της Ουκρανίας, σωστά? Ναι. Όπου εκεί είναι ακόμα ήρεμα τα πράγματα. Ναι, απλά ζούμε με τρόμο, γιατί κάθε μέρα έχουμε σιρήνες. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε τι να γίνει. Σήμερα μπορεί είναι καλά, αύριο δεν ξέρεις τι να γίνει. Μιλάτε με τα παιδιά σας καθημερινά? Ναι, μιλάμε πολλές φορές. Τη μέρα μπορούμε να μιλάμε και 15 φορές. Και τι σας λένε τις τελευταίες ώρες που μιλήσατε, τι σας είπαν? Είπανε ότι σήμερα δεν ήταν τόσο δυνατά όπως προχτές. Απλά οι σιρήνες ήταν συνέχεια. Μάλιστα. Και να πούμε ότι στην πόλη Λβίβ είναι ο τερματικός σταθμός του τρένου που ξεκινάει από το Κίεβο και καταλήγει εκεί δυτικά της Ουκρανίας. Χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά μεταφέρονται μέσα από την συγκεκριμένη βέβαια διαδικασία με το τρένο. Σωστά, σωστά κυρία Αλεξάνδρα? Ναι, βέβαια. Και τους υποδέχονται εκεί στον τερματικό σταθμό εκατοντάδες Ουκρανοί. Να φιλοξενούμε εμείς. Ναι. Κάθε μέρα φέρνουν κόσμος από τη Ανατολική. Μάλιστα. Και φιλοξενούμε εμείς τα σπίτια μας. Οι περισσότεροι παίρνουν τα σύνορα. Ναι. Έρχονται παιδιά χωρίς πόδια. Ένα κοριτσάκι έχασε πατέρα, μητέρα και δεν έχει ένα χέρι. Είναι πολύ κρίμα. Πώς να ζήσει το παιδί? Δεν έχει ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Τι να γίνει? Μάλιστα. Υπάρχει νοσοκομείο. Εκεί στην πόλη Λβίβ υπάρχει νοσοκομείο, υπάρχει κάποιο κέντρο υγείας, υπάρχουν γιατροί? Πολύ, πολύ καλά νοσοκομεία, όλα τα στρατεύματα πάνε εκεί τώρα. Μάλιστα, πάνε δυτικά. Είναι νοσοκομεία γεμάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, την ίδια ώρα βοηθάτε από εδώ στην Κρήτη, μαζεύετε τρόφιμα, μαζεύετε ήδη πρώτης ανάγκης. Για πείτε μας. Εμείς μαζεύουμε τρόφιμα, μαζεύουμε φάρμακα, επίδες μας, σύριγγες, παψίπονα, όλα, ορούς. Εμείς έχουμε ο Δήμος, μας έδωσε ένα χώρο. Τον θεατρικό σταθμό, σωστά. Στο λιμάνι. Ναι. Στο λιμάνι έχουμε ένα που είναι θεάτρο, μαζεύουμε τρόφιμα από 8,5 ώρα μέχρι 6. Ναι. Ρούχα ζεστά, κονσέρβες, όλα τα τρόφιμα μαζεύουμε. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει εκεί, έχει συνέχεια κόσμο. Και να βοηθήσει, μάλιστα. Κάνουμε... Κυρία Αλεξάνδρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Υπομονή, κουράγιο να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το κόσμο που βοηθάει για μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είμαστε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.